Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επισκέφθηκε σήμερα Άργους και Ναύπλιο και είχε επαφές με την εκπαιδευτική κοινότητα. Ο κ. Διευθυντής έκανε λόγο για κακό σχεδιασμό από την αρχή της σχολικής χρονιάς με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσλειτουργία στα σχολεία. Σήμερα επισκέφθηκα το χώρο της Αργοναυπίας. Είναι η πρώτη μου επίσκεψη από τότε που ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Και πραγματικά είχα μια αγώνιμη συνεργασία με τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ορισμένες διαπιστώσεις από την όρη παραμονή μου στην πρωτεύουσα του νομού σας. Πρέπει να σας πω ότι όντως υπάρχουν πολλά προβλήματα ακόμη της λειτουργίας. Και υπάρχουν προβλήματα της λειτουργίας ακόμα και στην κατανομή του προσωπικού, ακόμα και στις ώρες που διατίθενται αυτή τη στιγμή στο χώρο της εκπαίδευσης. Υπάρχουν σοβαρά ελλείμματα, τα οποία προσπαθούμε να καλύψουμε με κάθε τρόπο εμείς ως υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, και αυτό προέρχεται από το γεγονός ότι μέχρι τα τώρα είχε γίνει ένας κακός σχεδιασμός αυτής της σχολικής χρονιάς. Υπήρχαν σοβαρά πλεονάσματα σε άλλες περιοχές, π.χ. της Πελοποννήσου, σε μία ειδικότητα, και ελλείμματα πιθανόν στην Αργολίδα. Ή πλεονάσματα σε άλλη ειδικότητα στην Αργολίδα και ελλείμματα π.χ. στη Μεσσηνία. Αυτός ο ανορθολογικός τρόπος κατανομής του προσωπικού οδήγησε στο να υπάρχουν αυτές οι σοβαρές πραγματικά ελλείψεις στον χώρο των δασκάλων και των καθηγητών σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό που ήθελα επίσης να σας τονίσω είναι ότι τα ζητήματα αυτά δεν είναι μόνο ζητήματα διαχείρισης. Δεν τα βλέπουμε σαν ένα... Δεν είμαστε ένα Υπουργείο Παιδείας που διαχειρίζεται μόνο εκπαιδευτικό προσωπικό. Εμάς δόγμα μας είναι πρώτα ο μαθητής. Γι' αυτό αυτό που μας ενδιαφέρει και αυτό που τόνισα στις υπηρεσίες είναι ότι στοχεύουμε στην καλύτερη παιδαγωγική οργάνωση της επόμενης χρονιάς. Ο θεσμός του νέου σχολείου που σε αύριο ή σε κάνα δύο μέρες θα ανακοινώσει η Υπουργός Παιδείας είναι ένας πρωτοποριακός θεσμός που θα ξεκινήσει πιλωτικά από τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, γιατί πρέπει να πάμε σταδιακά, πρέπει να πάμε βήμα-βήμα, πρέπει να πάμε πιλωτικά, πρέπει να πάμε αποκομίζοντας εμπειρίες για να μπορέσουμε να τον επεκτείνουμε στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των γυμνασίων και των ηλικίων. Είναι γεγονός ότι ο νέος αυτός θεσμός είναι πρωτοποριακός, αλλά περισσότερα θα ακούσετε από τις εξαγγελίες της Υπουργού. Εδώ να πω ότι οι βαθμίδες της εκπαίδευσης σήμερα και πολλοί γονείς δεν λειτουργούν τόσο οι βαθμίδες και πολλοί γονείς μας λένε δεν πάει άλλο. Ειλικρινά δεν πάει άλλο στο χώρο όπως στο χώρο της ηλικιακής βαθμίδας. Πολλοί γονείς μας λένε ότι αιμορραγούν από την παραπαιδεία, από ζητήματα που καθημερινά αντιμετωπίζετε όλοι σας ως κοινωνία και δεν νομίζω να διαφέρει η κοινωνία εδώ από τις άλλες. Πολλοί γονείς που είδα σε άλλους νομούς, εδώ πιστεύω θα έχω την ευκαιρία στην επόμενη επίσκεψή μου να τους συναντήσω, μου έθεσαν παιδαγωγικά κυρίως αιτήματα. Μου έβαλαν ζητήματα κτηριολογικά, μου έβαλαν ζητήματα ποιότητας της εκπαίδευσης. Πράγματα που τα έχουμε παραμελήσει. Γι' αυτό, όπως προείπα, ότι στοχεύουμε στο να βελτιώσουμε κυρίως ποιοτικά θέματα και ποιοτικά ζητήματα. Είμαστε δίπλα στον εκπαιδευτικό και θα προσπαθήσουμε με το πιο όμορφο τρόπο να συμπαρασταθούμε εννοείται στο έργο του, να συμπαρασταθούμε στην καθημερινότητά του, να συμπαρασταθούμε στον αγώνα και στις αγωνίες του. Όμως από την άλλη μεριά θα έλεγα ότι κυρίως θα είμαστε δίπλα στα παιδιά που έχουν τις δικές τους αγωνίες και τις δικές τους ανησυχίες. Ιδιαίτερες ανησυχίες που η εφηβεία δεν κρύβει και πολλές φορές οδηγεί σε παραβατικές, όπως γνωρίζετε όλοι, συμπεριφορές. Ένα ζήτημα που και αυτό μας απασχολεί για το πώς θα είναι το μέλλον του αυριανού σχολείου. Για το αν το αυριανό σχολείο θα χρειαστεί μέσα κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νέες ειδικότητες, νέα αναλυτικά προγράμματα που είναι ελκτικά, που μπορεί ο μαθητής βγάζοντας την εμπειρία του, βγάζοντας την καθημερινότητά του, συμμετέχοντας ενεργητικά και όχι αποστηθίζοντας, θα μπορέσει να αλλάξει τα δρόμενα στο ελληνικό σχολείο. Αυτό το μαθητή θέλουμε που θα είναι συμμέτοχος, που θα αναδεικνύεται όπως είπα η εμπειρία του και αυτόν τον εκπαιδευτικό που θα διδάσκει συλλογικά, που θα διδάσκει ενεργητικά. Δεν θα διδάσκει με τοπικά, άγωνα, στιγνά και μηχανιστικά όπως γίνεται σήμερα. Βέβαια, στη συνάντησή μου είχα και τους σχολικούς συμβούλους, οπότε αναφερθήκαμε
για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε πολλά ζητήματα, αλλά κυρίως είχα τη χαρά να συναντήσω τα υπηρεσιακά συμβούλια, τους αιρετούς εκπροσώπους και κυρίως τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ και τον πρόεδρο των δασκάλων και των νηπιαγωγών, όπου ειλικρινά μου έθεσαν πολλά πολλά θέματα των εκπαιδευτικών που απασχολούν την αργοναυπία. Και σε επόμενη φάση αποδέχτηκα ευχαρίστως την πρόσκλησή τους να έρθω και σε διοικητικό συμβούλιο των συλλόγων τους. Γιατί νομίζω ότι πρέπει όλους τους θεσμούς και όλες τις θεσμικές τάσεις να επισκέπτεται ο Περιφερειακός Διευθυντής. Ευχαριστώ τέλος εσάς που έχω τη δυνατότητα μέσα από τα κανάλια σας να μιλήσω για τη νέα αρχή που γίνεται σε επίπεδο εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.